σε μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό που έγινε στην Παραμυθιά. Η Βάσο Γκόρου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαζεύτηκαν οι έμποροι της περιοχής για να κάνουν, να ενισχύσουν την κυβωτό του κόσμου, Βάσο. Καλή σου μέρα, Βασιλική. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το τερπνών μετά του ωφελήμου σκέφτηκαν οι έμποροι της Παραμυθιάς και έτσι το Σάββατο το βράδυ διοργάνωσαν μία βραδιά μόδας με φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης της πόλης συμμετείχαν σε επίδειξη μόδας για την παρουσία των νέων τάσεων για την ανεξιάτικη καλοκαιρινή σεζόν που έρχεται, δίνοντας τα μοντέλα, δηλαδή τα παιδιά τους, τα παιδιά της Παραμυθιάς, με τα είδη που θα φιλοξενήσουν στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα δικά τους εμπορεύματα δηλαδή, της τοπικής κοινωνίας εκεί τα καταστήματα, για να μαζέψουν χρήματα για να ενισχύσουν την κοινωνία. Ακριβώς. Με τα έσοδα από το συμβολικό εισιτήριο θα διατεθούν στην κυβωτό του κόσμου, στην Πογωνιανή Ιωαννίνων, ενός καταφυγίου για παιδιά που έχουν βιώσει την εγκατάλειψη. Ωραίες πρωτοβουλίες και βλέπω μαζεύτηκε και κόσμος. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα και τον Ηλία Δρυμώνα.